Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα τιραμισού με φρούτα εξωτικό. Γιατί θα έχει μάγκο, λάιμ, δυόσμο, καρύδα. Ουσιαστικά η κάθε μπουκιά θα είναι μια έκρηξη γεύσεων στο στόμα. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ αρωματική, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Που όντως, άμα φτιάξετε, θα φάτε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το τιραμισού με φρούτα θα χρειαστούμε. Για το σιρόπι, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια μάγκο, 40 γραμμάρια ρούμι, ξύσμα από 2 λάιμ, χυμό από 2 λάιμ και 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο. Για την κρέμα, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 160 γραμμάρια κρέμα καρύδας, ξύσμα από 2 λάιμ, 30 γραμμάρια ρούμι, 75 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια μάγκο και 200 γραμμάρια σαβαγιάρ και για το σερβίρισμα, φράουλες και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε το σιρόπι για τα σαβαγιάρ. Θα φτιάξουμε ένα τύπου τυραμισού. Οπότε πάντα τα σαβαγιάρ, τα μπισκοτάκια αυτά τα υπέροχα που χρησιμοποιούμε για το τυραμισού, πρέπει να τα βουτάμε σε σιροπάκι. Το σιροπάκι που παραδοσιακά τα βουτάμε, μπελέσει τι είναι. Ένα σιρόπι καφέ. Επειδή το τυραμισού παραδοσιακά γίνεται με καφέ και κακάο. Εδώ πέρα δεν έχουμε καθόλου καφέ, καθόλου κακάο. Πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι τι. Τα φρούτα μας. Λοιπόν, βάζουμε το χυμό πορτοκάλι μαζί με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι και το μόνο που θέλουμε είναι να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Τώρα, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα μας υλικά. Να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε μάγκο ή δεν μπορείτε να βρείτε μάγκο, αντίστοιχα την ίδια ποσότητα θα χρησιμοποιήσετε σε κονσέρβα ροδάκινο. Εντάξει, απλά επειδή εγώ θέλω να το κάνω πάρα πολύ αρωματικό, θα βάλω μάγκο. Λοιπόν, για να καθαρίσουμε μάγκο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε ακριβώς τα βήματα, έχουμε βιντεάκι στο YouTube, ως και γι' αυτό Παναγία μου, δηλαδή πόσο καταπληκτικοί που είμαστε. Αλλά θα το δείξω γρήγορα εγώ εν συντομία. Παίρνω και παίρνω το μαχαίρι μου και το βάζω ακριβώς πάνω στο κοτσάνι εδώ. Κατεβάζω το μαχαίρι εδώ και μόλις βρω αντίσταση, ξέρω ότι εδώ πέρα είναι το κουκούτσι. Το κουκούτσι τώρα κατά μήκος πάει σε όλο το μάγκο. Τι κάνω, γυρνάω λίγο το μαχαίρι μου εδώ, καθώς βρίσκω την αντίσταση. Και αρχίζω να γλύφω γύρω-γύρω το κουκούτσι. Πιέζω το μαχαίρι να κουμπάει όλη την ώρα το κουκούτσι, εδώ. Και βλέπετε, απ' την άλλη πλευρά ακριβώς θα κάνω το ίδιο πράγμα και το κουκούτσι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα στη μέση που δεν φαίνεται στο μάγκο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι όλο κουκούτσι. Κόψτε το έτσι, εδώ. Κατευθείαν παίρνουμε, βγάζουμε τη φλούδα. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα πίλερ. Αλλά επειδή ξέρω ότι μερικοί δεν έχετε πίλερ, άλλοι δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, απλά πάρτε το μαχαιράκι εδώ πέρα, το πληρωνωτό, βγάλετε τη φλούδα. Και θέλουμε τα μάγκο μας να είναι πάρα πολύ όρημα. Τώρα, άμα δεν έχετε την εμπειρία να διαλέξετε ένα όρημο μάγκο, σίγουρα έχει ο μανάβης σας. Ξέρει αυτός να σας πει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, αυτό είναι όρημο μάγκο, το καταλαβαίνεις γιατί είναι μαλακό. Αν είναι σκληρό το μάγκο, δεν τρώγεται, είναι σαν αγκούρι, δεν έχει καθόλου γεύση. Γενικά, όλα τα εξωτικά φρούτα, όσο περισσότερο οριμάζουν, τόσο πιο γευστικά γίνονται. Αλλά η μαγκιά είναι να μπορέσουν αυτά τα φρούτα να οριμάσουν πάνω στο δέντρο και όχι εκτός δέντρου, γιατί τότε μόνο πραγματικά γίνονται πολύ νόστιμα. Λοιπόν, κόβω το μάγκο μου εδώ σε μικρά κομματάκια. Βάζω μέσα στο μπλέντερ. Και επειδή έτσι θέλω να έχω μια εξώτη γεύση, θα προσθέσω λίγο. Μην το πιείτε. Λίγο ρούμι, κύριε Μπελέση. Ξύσμα από 2 λάιμ. Και ξύσμα και από το δεύτερο λάιμ. Και επειδή γουστάρουμε και μας αρέσει το ξινό, θα ισορροπήσει μετά με τη ζάχαρη, μην φοβάστε, θα ρίξουμε μέσα και το χυμό από τα 2 λάιμ. Αυτό δεν έχει καθόλου, ήταν τζούφιο. Για να δούμε πώς θα έχει αυτό. Α, αυτό έχει και για τα 2. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τέλεια. Και τι άλλο χρειαζόμαστε έτσι για να φτιάξουμε πιο πολύ τη διάθεσή μας τύπου καλοκαίρι 2020, φίλε Μπελέση. Τι. Λίγο δυόσμο. Τώρα νομίζω ότι έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Μπορώ να βάλω και το δυόσμο μέσα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο σέικερ το όλο πράγμα. Κάναμε ένα μοχίτο με μάγκο, αντιγιά. Τι πάμε καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα που αυτά τα 2 υλικά, το σιροπάκι μας είναι έτοιμο, θα ενωθούνε.
Οπότε, παίρνω το σιρόπι. Okay. Το ρίχνω στο μπολ. Ουσιαστικά θέλαμε να λιώσουμε τη ζάχαρη. Εδώ. Και μαζί με αυτό το υπέροχο σιροπάκι με πορτοκάλι και ζάχαρη, τι θα προσθέσουμε μέσα? Το μοχίτο μας. Κύριε Μπελέση, κάτι μοναδικό άρχισε να γίνεται εδώ πέρα, το βλέπεις. Βέβαια. Λοιπόν, γιώσμος, μάγκο, λάιμ. Όλα αυτά μας δίνουν μία έξτρα φρεσκάδα, αυτή που μας αρέσει. Για τους μάγειρες, να ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιήσετε έτοιμο πουρέ μάγκο. Θα βγει καταπληκτικό για αυτούς που θέλουν να κάνουν το γλυκό για ένα εστιατόριο. Και κοιτάξτε εδώ. Θέλω να αφήσω αυτό το σιροπάκι λίγο να κρυώσει, να μην είναι ζεστό, γιατί θα κάνω το τεραμισού. Οπότε εσείς θα αφήσετε το σιρόπι για τουλάχιστον 20 λεπτά, μισή ώρα στην άκρη, μέχρι που να κρυώσει τελείως. Το υπόλοιπο μάγκο θα το κρατήσω. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα για το τυραμισού μας, που είναι πάρα πολύ εύκολη. Εδώ. Ουσιαστικά είναι η κρέμα του τυραμισού. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά θα ρίξουμε όλα τα υλικά μας μέσα στο μίξερ. Βγάζω τον κάτω του μίξερ εδώ. Και πάμε να εξηγήσουμε τι υλικά θα βάλουμε μέσα. Πρώτο υλικό, τυρί κρέμα. Μπορούμε να βάλουμε είτε τυρί κρέμα, είτε μασκαρπόνε, ό,τι έχουμε στο ψυγείο βάζουμε. Πιο εύκολα να έχουμε τυρί κρέμα από μασκαρπόνε, η αλήθεια είναι, αλλά και τα δύο ταιριάζουν. Το επόμενο υλικό ίσως και να μην το έχουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να το βρούμε σε κάθε σούπερ μάρκετ. Θέλουμε να κάνουμε κάτι exotic, οπότε τι είναι αυτό? Κρέμα καρύδας. Θέλουμε να έχει γεύση καρύδας. Σε περίπτωση που δεν έχετε, μπορείτε να αντικαταστήσετε όλη την ποσότητα κανονικά σε τυρί κρέμα και η συνταγή μας θα βγει. Λοιπόν, ξύσμα από δύο λάιμ μέσα στην κρέμα, εδώ. Και όταν λέω ξύσμα από δύο λάιμ, βγάζετε από όλο το λάιμ, δεν βγάζετε μόνο από το κέντρο. Ένα, δύο. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μάγκο, βάζετε ροδάκινο κομπόστα. Και άμα δεν έχετε κρέμα καρύδας, βάζετε κανονικά την ίδια ποσότητα σε τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε. Οπότε όλοι μπορείτε να κάνετε τη συνταγή. Το ρούμι μέσα. Πάει μέσα και άχνη ζάχαρη και γενικά, όπως βλέπετε, το γλυκό μας είναι σχετικά αγλυκό. Η κρέμα γάλακτος πάει μέσα. Και μάντεψε τι θα κάνουμε, φίλε Μπελέση. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να πάρουμε μια ωραία αφράτη γέμιση σαν σαντιγί. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά και μόλις είναι έτοιμο πάμε να στήσουμε το γλυκό μας για να μπει στο ψυγείο. Και όπως βλέπετε το μείγμα σας δεν θα πάρει παραπάνω από ένα λεπτάκι για να είναι έτοιμο. Κατευθείαν πίζει. Οπότε πάμε να στήσουμε το τυραμισού μας. Αλλά τρελαίνουμε. Η όλη φάση είναι φανταστική. Ένα, δύο, τρία. Εδώ και εδώ. Να αφήσω αυτό στην άκρη. Και το υπόλοιπο μάγκο θα το καθαρίσω. Και εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Βουαλά. Καλά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα πρέπει να αντισταθείτε και να μην φάτε το μάγκο. Λοιπόν, κόβουμε τα κομματάκια εδώ πέρα, κυβάκια. Τέλεια. Αφήνω και αυτό στην άκρη. Λίγο να εξηγήσω τη φιλοσοφία των Σαβαγιάρ. Σε περίπτωση που δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σας, είναι τα λεγόμενα Lady Fingers. Σε περίπτωση που τα βουτήξουμε από αυτή την πλευρά που δεν έχουν ζάχαρη, θα σιροπιαστούν πάρα πολύ και θα λιώσουν. Οπότε πάντα τα βουτάμε από τη μεριά της ζάχαρης. Παίρνουμε, βουτάμε το σαβαγιάρ μας από τη μεριά της ζάχαρης. Στα φαίνεται στην αρχή ότι δεν έχει τραβήξει σιρόπι, αλλά δεν πρέπει να μας φοβίζει. Το ταψάκι μου είναι 20x30. Βουτάμε, αφήνουμε. Κοιτάξτε εδώ, εσείς θέλω το σιρόπι σας να είναι κρύο, να μην είναι ζεστό όπως είναι το δικό μου. Καλύπτουμε όλη τη βάση από το πυρέξ με τα σαβαγιάρ μας και εδώ πέρα, άμα υπάρχει κάποιο κενό, παίρνουμε, κάνουμε το κατάλληλο adaptation. Με πιάνει ένα άγχος γιατί είναι ο Μπελέση απέναντι και είναι πάρα πολύ premium και καταλαβαίνετε πρέπει να μιλάω καταλλήλως για να μπορέσει να ακολουθήσει και αυτό η συνταγή. Κάλυψα τελείως τον πάτο, φίλε Μπελέση? Ναι. Λίγο ακόμα θα βάλω εδώ. Κόψω άλλο ένα σαβαγιαράκι, εδώ. Κοίτα. Τώρα έχει γίνει ακριβώς, πριν δεν ήταν ακριβώς. Οπότε ένα χειροκρότημα! Μπράβο! Εσύ, παιδιά μου, ευχαριστώ. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη μισή γέμισή μας από πάνω, εδώ. Καλά, φανταστείτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Μάγκο, δυόσμος και λάιμ και μάγκο και Παναγία μου. Αλείψτε εδώ πέρα τη μισή γέμιση από πάνω. Και μην ξεχνάτε ότι και να μην βάλετε αρκετό σιροπάκι στα σαβαγιάρ, τα σαβαγιάρ τι θα ρουφήξουνε? Θα ρουφήξουν την υγρασία που υπάρχει στη γέμισή μας. Οπότε, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αλλά πριν συνεχίσουμε, αυτό το μάγκο επειδή δεν ήθελα να το πετάξω, αμαρτία από το Θεό είναι, να το ρίξουμε από πάνω, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά τώρα που έριξα το μάγκο πρέπει να ρίξω λίγο ακόμα γέμιση. Για να μπορέσει να γίνει σωστά η τσιμετοκονία. Μπράβο μας, λίγο ακόμα. Εδώ.
Λοιπόν, τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, από την πάνω πλευρά, βάζουμε ξανά, εδώ. Εδώ και εδώ. Έλα λίγο ακόμα. Θα βάλω αυτό εδώ. Αυτό το μαγκό, το βραζιλερό, μου δίνει κεφί, μου δίνει στυλ. Να 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 να. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Έτσι όπως είναι, βουαλά, φίλε Μπελέση, συγκλονιστικό, για πες. Έχω τρελαθεί. Πόσο έχεις τρελαθεί, αγόρι μου, από το 1 στο 10. Το 9,5. Γιατί 9,5. Το 1 στο 10 δεν μου πες. Ναι, 10 έπρεπε να πεις. Αφήνω και λίγο. Γιατί, δηλαδή 10 θα μου δώσεις ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Θα σου δώσω. Λοιπόν, αλήφουμε, απλώνουμε καλά τη γέμιση από πάνω, εδώ. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που θα μπει στο ψυγείο για να δέσει το γλυκό μας. Πρέπει να δέσει το γλυκό μας και μόλις κρυώσει καλά, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Αλλά πριν το βάλουμε ψυγείο, τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Για μεμβράνη. Γιατί, αγόρι μου, να το προστατεύσουμε από τι, από τους εχθρούς. Με το που βάλεις στο ψυγείο οτιδήποτε έχει κρέμα, κατευθείαν τραβάει τη μυρωδιά από το κρεμμύδι, από την πιπεριά, από το κοτόπουλο. Θες να βάζεις τυραμισού με γεύση κοτόπουλο? Όχι. Όχι, βέβαια. Οπότε πάει ψυγείο, κρυώνει και μόλις κρυώσει, βγάζουμε για να σερβίρουμε. Η προέλευση του τιραμισού λέγεται πως χάνεται κάπου ανάμεσα στους οίκους ανοχής της ιταλικής πόλης Τρεβίζο, όπου τα ήθη ήταν πιο χαλαρά και οι κάτοικοι αναζητούσαν πολύ συχνά την απόλαυση. Εκεί, μέχρι το 1958, οπότε και η κυβέρνηση επέβαλε το οριστικό τους κλείσιμο, φαίνεται πως σερβίρονταν στους θαμώνες για να τους δίνει δύναμη. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Να το βγάλουμε από το ψυγείο και να σερβίρουμε κατευθείαν. Κλείσε. Κοιτάξτε εδώ πόσο μοναδικό έχει γίνει. Καταπληκτικό. Κράτησα το ζουμάκι από πριν. Θα το κάνω λίγο πιο γκουρμέ. Έτσι όπως είναι. Θα ρίξω το ζουμάκι. Γιατί θέλω σε κάθε μπουκιά να παίρνω και λίγο από το σιροπάκι. Τα αφήνω να πάει παντού. Εδώ. Κάνουμε λίγο πιο γκουρμέ σήμερα. Εδώ. Και κοιτάξτε πόσο εύκολα που κόβεται. Να βλέπετε. Και ωραία κομματάκια να κόψω στα 8, είναι μια τίμια μερίδα, έτσι δεν είναι? Τέλεια. Και εννοείται το πρώτο κομμάτι πάντα είναι το δύσκολο κομμάτι. Οπότε θέλω να σας αποδείξω ότι ακόμα και... Τώρα να χειροκρότημα. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι, θα πάει πάνω στο υπέροχο σιροπάκι που έχουμε βγάλει. Πάρω μια ωραία φραουλίτσα. Επειδή είναι πάρα πολύ exotic, μία φραουλίτσα εδώ, ένα δυόσμο εδώ. Και για πείτε. Βουαλά. Για το τιραμισού με φρούτα, ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε το χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη, ενώ στο μεταξύ κόβουμε το μάγκο σε μικρά κυβάκια και βάζουμε σε μπλέντερ. Προσθέτουμε το ρούμι, το ξύσμα και το χυμό από τα λάιμ, το δυόσμο και χτυπάμε καλά μέχρι να πολυτοποιηθούν τα υλικά. Σε μπολ βάζουμε το σιρόπι, τα πολυτοποιημένα υλικά και ανακατεύουμε. Για την κρέμα, στον κάδο του μίξερ, βάζουμε το τυρί κρέμα, την κρέμα καρύδας, το ξύσμα από το λάιμ, το ρούμι, την άχνη, την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να σφίξει η κρέμα. Για τη σύνθεση, κόβουμε το υπόλοιπο μάγκο σε μικρά κομμάτια και το αφήνουμε στην άκρη. Βουτάμε τα σαβαγιάρ από την πλευρά της ζάχαρης στο σιρόπι και τα απλώνουμε σε ταψί. Απλώνουμε τη μισή κρέμα και τα κομμάτια από το μάγκο, καλύπτουμε με τα υπόλοιπα σαβαγιάρ, την υπόλοιπη κρέμα και καλύπτουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες να παγώσει και να σφίξει.
σερβίρουμε με το υπόλοιπο σιρόπι, φράουλες και θύλα δυόσμου. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Εννοείται θα πάει με κουταλάκι αυτό, γιατί θέλω να πάρω τι ζουμάκι από κάτω. Κοιτάξτε, παίρνουμε συγχρόνο ζουμάκι. Δεν υπάρχει. Έλα εδώ. Έλα, έλα, σοβαρά. Επειδή ξέρω ότι είσαι τόσο premium, ρε φίλε, πόντος θα εκτιμήσεις αυτό το... Δηλαδή, αυτό το γλυκό είναι μια πραγματική έκρηξη γεύσης. Όχι, τώρα θέλω να περιγράψεις, αλλά να πεις την αλήθεια. Ωραίο, πολύ ωραίο. Συνδυασμός καταπληκτικός. Αυτό έχεις μόνο να πεις. Είναι τέλειο, εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι όλο το καλοκαίρι στο στόμα σου. Λοιπόν, πάρ' το, φύγε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτίμησες. Πάρε και ένα κουταλάκι, αγόρι μου. Καλά. Ωραίος. Καλά. Λοιπόν, το γλυκό αυτό δεν υπάρχει. Όλοι μα όλοι μπορείτε να το φτιάξετε. Ελπίζω να το δοκιμάσετε.